κύμα στην ουσία τη πανδημία με το Ινδικό Στέλεχο. Απόψε κάνει παρέμβαση στο μέσο καθηγητής σε ιολογίας, ο καθηγητή Μοριακή Ιολογία, ο κύριος Λεόντιο Κοστρίκης Να σα πω ότι μόλι ήρθε και η ενημέρωση από το Υπουργείο Υγεία. Έχουμε 175 νέα κρούσματα α, σήμερα. Θα τα δούμε και αναλυτικά αυτά. Για την ώρα όμω να καλωσορίσω τον κύριο Κωστρίκη. Καλησπέρα. Καλώ Τώρα, είχαμε τρία κύματα με το ένα να διαδέχεται το άλλο λόγω α, του γεγονότος ότι κάθε φορά ο ιός ήταν πιο μεταδοτικός, σωστά? Ακριβώς. Νομίζω αυτό είναι εξαιρετική σημασία να το καταλάβουμε. Ε, η μελέτη η οποία έχει γίνει και έχει δημοσιευτεί έχει δείξει ότι τα πρώτα τρία κύματα της πανδημίας στην Κύπρο Ηταν από διαφορετικά στέλ, έχει το καθένα πιο μεταδοτικό από το προηγούμενο. Ε, και το σενάριο που αντιμετωπίζουμε σήμερα φυσικά είναι το στέλεχο των Ινδικών, το 617 όπω ονομάζεται, το οποίο είναι πιο μεταδοτικό από το αγγλικό στέλεχο το οποίο υπάρχει σήμερα στην Κύπρο. Επομένω, πιστεύω, όπω και πολλοί άλλοι επιστήμονε, ότι βρισκόμαστε στην αρχή. Του εκτοπισμού του αγγλικού στελέχους από το Ινδικό Στελέχο, το οποίο θα δημιουργήσει και το τέταρτο κύμα. Άρα, στην ουσία είμαστε στην αρχή ενό τέταρτου κύματο. Ακριβώ. Ναι. Ενό πιο επιθετικού ιού, ο οποίο για να το καταλάβουμε και όλοι, στην ουσία συμβαίνει αυτό όπω το περιγράφω, δηλαδή έχουμε ένα ιό, ο οποίο εάν και εφόσον βρίσκει πρόσφορο έδαφο και μεταδίδεται σε μεγάλε. Ομάδε ανθρώπων, έχει τη δυνατότητα να μεταλλαχθεί. Σωστά. Ακριβώ. Άρα, όσο πιο πολύ μεταδίδεται, τόσο πιο πολύ μεγαλώνει η δυνατότητα μετάλλαξη. Ακριβώ. Σωσ... Ωστόσο. Φυσικά, το, το ενδικό έλεγχο δεν έχει δημιουργηθεί στην Κύπρο. Α, προφανώς είναι μόνο εισαγόμενο. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι. Μας μάλλον από τη, ήθεν, από τη Μεγάλη Βρετανία. Από τη Μεγάλη Βρετανία, διότι και τα προηγούμενα τρία στελέχη από τη Μεγάλη Βρετανία ήρθαν. επομένως... Πολύ πιθανό να ήρθε από η Μεγάλη Βρετανία. Αλλά το, το γεγονό είναι ότι είναι στην Κύπρο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ε, αυτή είναι η σημασία του θέματο. Φυσικά, εδώ, Χρήσα, νομίζω είναι σημαντικό να, α, να, να ενημερώσουμε ότι αυτό το νέο κύμα θα είναι λίγο διαφορετικό τα επόμενα τρία κύματα διότι δεν θα αφορά όλου του ανθρώπου. Αυτή τη στιγμή θα αφορά πρωτίστω τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Άρα, στην ουσία, αυτοί κινδυνεύουν περισσότερο από όλους. Ναι, όλα τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν αυτή την κατεύθυνση. ότι πιθανότατα το νέο κύμα θα έχει θύματα, αν θέλετε, τα άτομα τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί. Ναι. Ε, τώρα, γύρω από αυτό γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το πώ θα πείσουμε αυτά τα άτομα να εμβολιαστούν. Ξεκινάει στην δημόσια σφαίρα για άλλη μια φορά η συζήτηση εάν είναι δικαίωμα στον εμβολιασμό ή υποχρέωση στον εμβολιασμό. Μια που προστατεύεται στην ουσία η ανθρώπινη ζωή. Και την ώρα που επιβάλλει διατάγματα και κλείνει επιχειρήσει και περιορίζει ατομικά δικαιώματα, πώ δικαιούται κάποιο προασπίζοντα ένα δικό του δικαίωμα να μείνει ανεμβολίαστο και άρα να δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα από αυτό που πάει να προστατεύσει. Ναι, το θέμα πιστεύω είναι ηθικών και όχι νομικών. Εγώ είμαι τη άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρξει νομικά ή Εμβολιασμό. Τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αλλά ο κόσμο ο οποίο επιλέγει να μην εμβολιαστεί για τον ΑΒ λόγο πρέπει να καταλάβει ότι τα δικά του δικαιώματα σταματούν εκεί που ξεκινούν τα δικαιώματα των άλλων. Ναι. Επομένω, όταν το 60% έχει εμβολιαστεί, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα άτομα πήραν κάποιο μικρό ρίσκο προφανώ για τον εμβολιασμό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν κινδυνεύουν να μολυθούν και δεν είναι ε, δε, έχτε ή άτομα τα οποία μπορεί να συνεισφέρουν με κάποιον Τρόπο στην, στη μετάδοση του ιού. Επομένω, αυτοί που έχουν αποφασίσει να μην εμβολιαστούν, νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβουν α, πολύ καλά αυτόν το Ότι Ότι θέτουν πρωτίστως ε, σε κίνδυνο τη δική τους ζωή. Ε. Και τη δική τους ζωή, αλλά και, τη, και την ταλαιπωρία, θα έλεγα, τη χώρα μα. Ναι, θα, θα σα ρωτούσα τώρα το εξή. Με δεδομένο αυτό που περιγράφετε τώρα, κάνει νόημα χρήση. Ένα lockdown, ένα κλείσιμο. Περιορισμένο ή μη περιορισμένο, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Αλλά εάν τελικά ο ιός πάει και κτυπά του μη εμβολιασμένου, μου φαίνεται να είναι και δώρο-άδωρο να κλειδώσει όλη τη χώρα. Ναι, νομίζω έχετε δίκιο. Σε αυτή την περίπτωση κανένα δεν μιλά για lockdown αυτή τη στιγμή. Είναι αρχή τη επιδημία, του κύματο. Και αν κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά την επιδημιογενή καμπύλη, θα δούμε ότι τα τρία προηγούμενα κύματα ήταν άνισσα. Το πρώτο ήταν ισοπεδωμένη καμπύλη, διότι υπήρχε το αρχικό lockdown. Και το δεύτερο και το τρίτο ήταν σε ψηλά επίπεδα. Mm -hmm. Πιστεύω εγώ ότι το, το τέταρτο κύμα, αυτό που διανύουμε σήμερα, δεν θα είναι τόσο ψηλό όπω το δεύτερο και το τρίτο για τον λόγο ότι η μισή τόση συμπολίτε μα είναι εμβολιασμένη. Επομένω, τα άτομα με τα οποία μπορεί ο ιό να α, μετακινηθεί είναι πολύ πιο λίγο ο αριθμό του. Ναι. Διευκρινίστε μου κάτι, γιατί ακούω και από αυτού διαφόρων ειδών συζητήσει. Τώρα, οι εμβολιασμένοι όταν έρχονται σε επαφή με τον ιό, τι στην ουσία κάνουν, τον μεταφέρουν, ε, τον εισπράττουν και απλά δεν ε, τον αντιμετωπίζει ο οργανισμό του και δεν τον μεταφέρουν. Αυτό μπορεί να ξεκαθαριστεί, ακόμα είναι. Όχι, νομίζω μπορεί να ξεκαθαριστεί όλο. με τα επιστημονικά δεδομένα. Δηλαδή. Που έχουμε σήμερα και πρωτίστω είναι τουλάχιστον ε, η, η μεγάλη αριθμή εμβολιασμένων που έχουμε στο Ισραήλ, είναι, το, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο πείραμα το οποίο έχει γίνει. Όταν κάποιο είναι εμβολιασμένο και νοεμβολιασμένο και με τι δύο δόσει. και έχουν περάσει και 14 μέρε. Υπάρχει μια εξαιρετικά μικρή πιθανότητα να μολυθεί. Η είναι να μην μολυθεί καθόλου. Άρα ο ιός δεν μπορεί να του μεταδοθεί και αν του μεταδοθεί τότε το άτομο αυτό θα νοσήσει πολύ ε... λίγο ή ε... 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 ε. ε... ε... πια ή ε... μπορεί να μην το καταλάβει καν και είναι σχεδόν αδύνατο να το μεταδώσει σε κάποιον άλλο, άρα είναι dead end, είναι αδιέξοδος αυτή η λίμωξη που μπορεί να γίνει σε ένα εμβολιασμένο άρα στην ουσία μπλοκάρει τον, μπλοκάρει τον ιό εμβολιασμένος ακριβώς, επομένως οι εμβολιασμένοι δεν συνεισφέρουν τίποτε σε μια επιδημία αυτοί που, που διακινούν την επιδημία είναι τα άτομα τα οποία δεν είναι εμβολιασμένα. Και ε, στην Κύπρο ξέρουμε πολύ καλά, ε, έχουν δημοσιευτεί σήμερα οι αριθμοί και οι ποσοστώσει εμβολιασμένων. Φαίνεται ότι υπάρχει δραματική μείωση εμβολιασμένων από τα 40 και κάτω μέχρι 18. Ειδικότερα από τα 30 μέχρι 18. Ναι. Αυτοί τώρα πώ θα πιστούν για να πάνε να εμβολιαστούν. Ε, Πιστεύω ότι το Υπουργείο Υγεία πρέπει να ξεκινήσει μια μεγάλη διαφώτιση. Νομίζω ένα στοιχείο το οποίο δεν έχει γίνει, κατά την άποψή μου, με, με τον σωστό τρόπο, δεν έχουμε διαφωτίσει σωστά αυτά τα άτομα, είτε στα σχολεία ή σε άλλε συγκεντρώσει αυτών των ατόμων. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει με τη βία ή με τα αυστηρά διατάγματα, αλλά είναι η διαφώτιση αυτών των νέων. Επίση, υπάρχουν άλλα εργαλεία τα, οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο. Παραδείγματο χάρη, είναι δικαίωμα να κάποιου οργανισμού ή κάποια επιχείρηση ή κάποιου οργανισμού δημοσίου δικαίου, όπω είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, να, να ζητήσει από του φοιτητέ του ή από το ακαδημαϊκό προσωπικό να είναι εμβολιασμένοι. Οι διαφορετικά πρέπει να, να κάνουν το τεστ κάθε 72 ώρε. Κάθε τρει μέρε. Κάθε τρει μέρε. Μάλιστα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Είμαστε έτοιμοι να δούμε τα κρούσματα. Να πάω και στο. Είμαστε.